Τεστ. Δημόσια σχέση, θα πάρουμε ένα θέση. Όχι, όχι, όχι. Εδώ δεν κάνουμε δημόσια σχέση. Ποιο θα μιλήσει πρώτο, ο Ουγγαρέζος. Ο Ουγγαρέζος, λέγε. Τεστ. Τώρα εσύ από ό,τι κατάλαβε πρέπει να πάρει μια θέση. Γιατί η Ζέτα έφυγε. Δεν το παρουσιάσει τον Ντάνσεν, το παρουσιάσει του εξονομικού. Εσύ τώρα πρέπει να τοποθετηθεί. Θα τα καταφέρει η Δούξα ή ήθελε τη Ζέτα Μακρυπούλια. Εγώ πιστεύω. Α. Τι αν. Περίμενε, η ρώτηση είναι. Αν θα τα καταφέρει. Το κράστε στην άλλο. Τι, εσύ ποια προτιμάς. Και η Δούξα τα καταφέρνει πολύ. Εγώ προτιμώ τη Ζέτα. Γιατί Δημήτρη? Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Για πάνω στον εαυτό με γοητεύει περισσότερο. Ίσως επειδή δεν έχω συνεργαστεί εγώ δει καθημερινά και αυτά, λέω ότι την έχω απομυθοποιήσει. Για ποιο λόγο. Σαν γυναίκα τώρα λέω. Σαν επαγγελματίες και οι δύο θα είναι πάρα πολύ καλές. Ωραία. Γιατί την έχεις απομυθοποιήσει, δε. Την έχω, άμα τη βλέπεις κάθε μέρα, λίγο τη βλέπεις και σαν αδερφή σου. Λέω, δεν είναι. Εσύ τι γιατί βλέπεις. Μιλάω σαν γυναίκα. Παρουσιάζεις σαν γόμενες. Γιατί δεν θα μας τρελάνεις. Για σιγά το. Με συγγνώμη, μισό λεπτό. Τον Ντάνσεν θα παρουσιάσουν, δεν θα κάνουν τώρα καμιά διατριβή στο χάρτη. Ναι, υπερατικό ρόλο. Και οι δύο μια χαρά θα τα πάνε. Ωραία. Απλά εσύ βλέπεις ότι είναι γραμμένα μια χαρά. Είπε την προτίμησή του, πάμε παρακάτω. Εντάξει, Τζένι θα ψηφίσει. Κοίταξε και οι δύο είναι πολύ λαμπαρές. Και εγώ δεν θα τη συγκρίνω που λένε ότι μοιάζουν επειδή έχουν γαλανά μάτια και είναι ξανθές και ψηλές και ωραίες. Δεν μοιάζουν. Καθεμία έχει διαφορετική προσωπικότητα και αυτό βγαίνει. Η Ζέτα έχει μια γοητεία, αναμφίβολα. Είναι πολύ πιο όρημη, ξέρει να χειρίζεται πολύ καλά το φακό, είναι γρήγορη. Νομίζω ότι η Κιδούκησα, επειδή έχει περάσει αρκετά χρόνια στη τηλεόραση, παρόλο που είναι μικρή, θα το βρει σύντομα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι μοιάζουν ότι είναι κλόνοι που έχω ακούσει κατά καιρούς. Είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ναι, οπτικά όμως δεν μπορείς να πεις ότι διαφέρουν και πολύ, γιατί έχουν αυτό το πρότυπο της ωραίας γυναίκας που είναι λίγο ξένη. Δεν είναι ίδιες οι γυναίκες. Όπως λέγαμε παλιά, όλοι οι μαύροι είναι ίδιοι, αυτοί λένε όλοι οι άσπροι είναι ίδιοι. Δεν είμαστε έτσι. Δηλαδή οπτικά δεν σου θυμίζουν. Να ψηφίσει ο Πέτρος. Να ψηφίσει ο Πέτρος. Πιστεύω ότι η Ζέτα. Το έκανε καλά. Μένα καμιά φορά με κούρασε με εκείνο το κύριε Λάση, αυτό μου ήταν λίγο κουραστικό. Κύριε Γιάννη, Μου του λες κύριε Πέτρο. Κύριε Πέτρο. Κύριε Πέτρο μας. Κύριε Πέτρο, να πεις στην γειτονιά σου. Λοιπόν, αυτό, ναι, αλλά από την άλλη μεριά, την έχει. Είναι ηθοποιός, το έπαιξε, πήρε το ρόλο και τον έπαιξε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι έρχεται ένα νέο πρόσωπο. Μια χαρά είναι, γιατί η τηλεόραση πρέπει και λίγο να ανακατεύεται, να μπαίνουν καινούργιες φάτσες, καινούργια πρόσωπα. Να. Και το Ελισαβετάκι, μια χαρά λάμπει, κοίταξε το. Και δεν έχει ψηφίσει. Λάμπει και χωρίς φακό. Και δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Και έχει ψηφίσει ακόμα. Άρα λέω ότι στην αρχή θα είναι πιο ψαρωμένη, ό,τι και να γίνει η Δούκησα, θα είναι ψαρωμένη, αλλά μέσα σε 2, 3, 4 φορές θα έχει πάρει την πατίνα και θα σφυράει και αυτή. Άρα εσύ είναι Δούκησα. Ελισάβετ, θα ψηφίσεις. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πέτρο μας. Αλλά με τον κύριο Πέτρο σου πω. Καλά ξεκινάς τηλεόραση, Ελισάβετ. Να θέσω ένα θεματάκι στην παρέα. Σας κάνει καθόλου ηθικό το ζήτημα ότι η Ζέτα έφυγε την τελευταία στιγμή πριν. Δηλαδή το περίμενε. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου που έγιναν οι ανακοινώσεις. Γιατί έφυγε την τελευταία στιγμή, δεν το ξέρω. Αυτό τώρα να καθίσουμε τελευταία στιγμή. Εγώ νομίζω ότι ήταν οικονομικό το ζήτημα. Θεωρώ εγώ. Κι εγώ. Και εσύ το θεωρείς αυτό. Ναι, ναι, από την άποψη της ηθικής το λέω. Δηλαδή, νομίζω. Συζητάς ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Από τη στιγμή που μπαίνουν χρήματα στο τραπέζι και έτσι. Όχι, γίνεται όλο τελευταία στιγμή. Το θέμα ηθικής ποιο είναι. Ναι, αυτό. Για ότι ρε παιδί μου, έχεις έναν άνθρωπο που το έχει στηρίξει αυτό το πρόγραμμα 3 σεζόν. Ναι. Τελευταία στιγμή πάρει, είναι τόσο σημαντικό τελικά το οικονομικό, το 5-10 πάνω ή 5-10 κάτω. Για ποιον, για το κανάλι ή για τη Ζέτα. Και για τους δύο.